οι Αμερικανοί θα έβαζαν το κρατήδιο αυτό στο ΝΑΤΟ, έστω και αν το λέγανε Βασίλη. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Οι Αμερικανοί, το πρόβλημά τους ήταν να μπει στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που εμείς δεχόμαστε να μπει στο ΝΑΤΟ, δεν έπρεπε να υποχωρήσουμε στην ονομασία Βόρεια Μακεδονία. Στην πραγματικότητα όλοι καταλαβαίνετε ότι οι Νατοϊκοί, οι Ευρωπαίοι και ειδικά και οι Αμερικανοί δεν θέλουν αυτή η περιοχή να παίζουν τη Ρώση. Δεν τους ενδιαφέρει το θέμα του ονόματος. Ένα πράγμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ενδιαφέρονται για το όνομα το συγκεκριμένο. Ενδιαφέρονται για τη χώρα ως χώρο εδαφικού ελέγχου. Ποιος ήταν αυτός η μεγάλη δύναμη τελικά, κύριε Λιγερέ, που μας πίεζε, που μας είχε βάλει το πιστόλι στον κρόταφο, όταν η ίδια η Μέρκελ εμποδίζει τους Σκοπιανούς να μπουν ουσιαστικά στην Ευρώπη και όταν ο ίδιος ο Τσίπρας, εκτός αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν λέει αλήθεια, δηλώνει σε μια γερμανική εφημερίδα ότι εγώ πήγα και είπα στη Μέρκελ ότι θα λύσω τον Σκοπιανό. Ναι, νομίζω ότι έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι η αναφορά που κάνετε είναι πιο ακριβής ακόμα, εφόσον λέει ότι πρώτον η Μέρκελ δεν τον πίστεψε και δεύτερον χρησιμοποίησε μάλιστα και παραδείγματα με τους πρώην πρωθυπουργούς, λέγοντας και κάνει και αναφορά νομίζω ονομαστικά και στον Σαμαρά, λέγοντας ότι πώς μπορεί εσείς να μου λέτε αυτό το πράγμα, αφού οι δικοί σας ποτέ δεν το ήθελαν. Ναι, ναι. Και καταλήγει ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι δεν νομίζω να την έπεισα κιόλας. Άρα γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί από την αρχή όλης αυτής της διαδικασίας, πολύ σωστά το είπατε, μας εξηγούν ότι δεχόμαστε πιέσεις για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και δίνουμε συχνά το παράδειγμα της Γερμανίας. Αυτό είναι αφοπλιστικό σαν πληροφόρηση, γιατί καταλάβαμε ότι ούτε αυτό στέκει. Όταν βλέπουμε τώρα σε σχέση με την ενταξιακή πορεία, το βλέπουμε και με τη Γερμανία αλλά και με τη Γαλλία και με την Ολλανδία, αλλά μπορεί να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία, είναι ότι δεν θέλουν μια διεύρυνση τόσο εύκολα και ειδικά με αυτές τις δύο χώρες, δηλαδή με την Αλβανία και τα Σκόπια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μάλλον μπήκαμε σε μια διαδικασία που δεν αφορά αυτό το θέμα. Το άλλο όσο αφορά το ΝΑΤΟ. Όλοι ξέρουμε ότι θέλουμε τα Σκόπια να είναι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, για να είμαστε σοβαροί, θεωρητικά. Ναι. Αυτό που θέλουμε είναι να μην είναι οι Ρώσοι μέσα. Τώρα το ερώτημα είναι γιατί αυτό το προσύμφωνο το κάναμε στις Πρέσπες. 1924, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος αποφασίζει, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1918, φαντάζομαι το ξέρετε, σήμερα φαίνεται, το γιορτάσατε, είναι τα 100 χρόνια φέτος. Είναι το πιο παλιό κόμμα της Ελλάδος, το ξέρετε, δεν είναι. Α, δεν το ξέρετε. Τα άλλα αλλάζουν συνεχώς. Το κουκουέ δεν αλλάζει ποτέ. Άρα 100 χρόνια φέτος. Άρα στην πραγματικότητα το προσύμφωνο είναι επαιτειακό. Για όσους δεν το πιάσαν. Δεύτερο. Το 1924 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος αποφάσισε να πει ότι η Μακεδονία και η Θράκη πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα. Είναι παλιά πληροφορία, αλλά τέλος πάντων σας τη λέω. Το 1949 η Κεντρική Ολομέλεια λέει ότι πρέπει η Μακεδονία επιτέλους να απελευθερωθεί γιατί την καταπατάει η Ελλάδα. Πού έγινε αυτή η παρατήρηση? Στις Πρέσπες. Άρα για να είμαστε συγκεκριμένοι, εφόσον ρωτάτε ποια είναι η μεγάλη δύναμη που μας πήρε, η ιδεολογία.